Γεια σας, είμαι η παιδίατρος Μαριαλένα Κυριακάκου και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα της εποχής. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την καταρροή των παιδιών, αυτή δηλαδή τη συνεχή μίξα. Ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών, αλλά οι πρώτες ιώσεις ήδη εμφανίστηκαν. Με τα συχνότερα συμπτώματα να είναι το μπούκωμα, η καταρροή, τα συμπτώματα δηλαδή του κοινού κρυολογήματος. Ένα από τα συχνότερα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και από τα πιο ενοχλητικά είναι η ρινική καταρροή, το συνάχι δηλαδή, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το παιδί τις ημέρες της ίωσης. Ειδικά τα πολύ μικρά παιδάκια, τα βρεφάκια, όταν μπουκώνει η μύτη τους, δυσκολεύονται πάρα πολύ στην ανάσα τους, όπως είμαι σίγουρη ότι έχετε διαπιστώσει, και αυτό μπορεί να τα δυσκολεύει ακόμα και στο φαγητό τους ή ακόμα και στον ύπνο τους. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη, που αγχώνει τους γονείς, τους ανησυχεί και δεν ξέρουν πραγματικά πώς να τα βοηθήσουν. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι τα μικρά παιδάκια δεν μπορούν να φυσήξουν τη μύτη τους. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε οι γονείς ώστε να βοηθήσουμε να ανακουφιστεί το παιδί από αυτή την ενοχλητική καταρροή στο σπίτι? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι αυτό που λέμε οι γιατροί, ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό. Πόσες φορές? Όσες φορές το βλέπετε το παιδί ότι είναι πολύ μπουκωμένο και δυσκολεύεται να πάρει ανασούλα, χρειάζεται να του κάνετε μία πλύση. Ξέρω ότι είναι μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και δύσκολη κατάσταση για τους γονείς. Πιστέψτε με όμως ότι είναι κάτι το οποίο ανακουφίζει τα παιδιά και θα δείτε μετά ότι πραγματικά και θα μπορούν να φάνε και θα μπορούν να κοιμηθούν καλύτερα. Οπότε είναι ο τρόπος να τα βοηθήσετε. Αυτό να σκέφτεστε την ώρα που τα μικρά σας κλαίνε, νιώθουν δυσάρεστα και εσείς μου αγχώνεστε. Θα νιώθετε αυτό, ότι κάνω κάτι το οποίο σε λίγο θα το βοηθήσει να φάει και να κοιμηθεί καλύτερα. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάτι παραδοσιακό, θα έλεγα. Είναι οι εισπνοές υδρατμών που βοηθούν σημαντικά στην αποσυμφόρηση της μύτης. Γιατί οι υδρατμοί ουσιαστικά ρευστοποιούν τις εκρήσεις της μύτης, αποβάλλεται αυτή η μίξα, θα δείτε λοιπόν ότι φεύγει αρκετή ποσότητα και λειτουργεί λοιπόν ως αποσυμφορητικό. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Γεμίζουμε το μπάνιο με υδρατμούς και είτε βάζουμε το παιδάκι να το κάνουμε και ένα μπάνιο, είτε το βάζουμε σε αυτό το χώρο με τους υδρατμούς, ώστε όλο αυτό λειτουργεί ως αποσυμφορητικό. Ένα άλλο επίσης πολύ ωραίο έτσι παλιό γιατροσόφι, αλλά με ιδιαίτερη επιτυχία, είναι να γεμίζουμε μία κατσαρόλα με βραστό νερό και να ρίχνουμε λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο ευκαλύπτου ή φύλλα ευκαλύπτου. Βάζουμε το παιδάκι μας με μία πετσετούλα πάνω από την κατσαρόλα, ώστε να εισπνεύσει αυτούς τους υδριατμούς. Λειτουργεί αυτό ως αποσυμφορητικό και πολλές φορές και αποχρεμτικό, απομακρύνοντας τις γλινώδεις εκρήσεις. Θα έχετε παρατηρήσει ότι λόγω της μίξας πολλά παιδάκια βήχουν και βήχουν συνεχώς. Γιατί προσπαθούν να αποβάλουν αυτή τη μίξα. Με όλα αυτά λοιπόν εμείς βοηθούμε να ρευστοποιηθούν αυτές οι εκρήσεις, να αποβληθούν και έτσι τα βοηθάμε περισσότερο. Ξέρω ότι αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολη διαδικασία για ένα γονέα όταν πρέπει να το κάνει σε ένα μικρό βρεφάκι, ένα μικρό παιδάκι. Όμως σκεφτείτε αυτό που είπαμε και πριν, ότι είναι ο τρόπος να το βοηθήσετε. Παρ' όλα αυτά, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να πρέπει να δώσουμε μια πιο εξειδικευμένη θεραπεία, είτε τοπικά στη μύτη με κάποιο ρινικό σπρέι, είτε κάποιο σιρόπι. Γι' αυτό όμως θα συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας, γιατί κατά περίπτωση υπάρχει και διαφορετική αγωγή. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις συστήνουμε επίσης και τη χρήση ενός υγραντήρα για το δωμάτιο που κοιμάται το μικρό μας, για τους λόγους που είπαμε. Γιατί και ο υγραντήρας βοηθάει στη ρευστοποίηση των εκρήσεων, στο σπάσιμο δηλαδή αυτής της μίξας και έτσι στο να μειωθεί η ρινική καταρροή και έτσι το παιδί μας να έχει ένα πιο ευχάριστο και ήσυχο ύπνο. Ελπίζω να σας βοήθησα. Για το Mother's Blog, είμαι η Μαριαλένα Κυριακάκου.